δίπλα, ούτε να... Εμένα! Δεν έκανε βλάχο. Για τον άπλητο. Ποιος είναι άπλητος, ρε φίλε? Ποιος άπλητος. Αυτός δίπλα τον ασλαμάπλη. Ναι. Αυτόν. Εμένα, εγώ. Αυτό να λέει. Για λέγε ρε βλάχο, λέγε ρε βλάκα, λέγε, για λέγε. Το Ραπτόπουλο λέω καταρχή, ρε. Σκάσε, με μένα μιλάς, για μένα μιλάς. Μη φύγεσαι τώρα. Κάτω. Με τη λογική που φέρεις αυτόν εκεί πέρα, να πούμε. Θα σου πω. Ο μέσος Παόξης έχει ένα κομμάτι της ιστορίας με αυτούς τους δυο. Έχει ένα γρινιάρι Παόξη από εδώ. Έχει ένα Παόξη μπαλαδό, φατσό. Γιατί οι Γαύροι είναι πλημμένοι. Οι Γαύροι είναι πιο απλητοί που υπάρχουν από όλους. Μίλησα Τσουκαλάς. Μίλησα Τσουκαλάς. Οι Παουγιάριδες. Οι απόγονοι του Στόλου μιλάνε. Παπάδες σας είμαστε. Θα σέβεστε τους παπάδες σας. Γαβράκια, αντεγιά. Θα μιλήσετε ρε γαβράκια για μας. Τσιμπουκλούπανετε! Μιλήσανε οι κολονακιώδες του Πειραιά! Οι Γαύροι απόγονοι του Στόλου! Πιο απλήτη, πιο γύφτη από εσάς δεν υπάρχουνε! Άντε γεια ρε! Μπαουνιάριδες! Γιατί τσάρι! Εκ Μπαουνιάριδες! Άντε γεια! Δεν μου λες! Πρωτάθλημα να πάρεις! Από τους Γαύρους, οι Γαύροι κάνουν μπάνιο με ομπρέλα! Πάνε στην ουσία και κάνουν μπάνιο με την ομπρέλα! Θα βγάλουν γλώσσα οι απόγονοι του Στόλου! Οι απόγονοι του Στόλου! Οι Γιάννη Τσάρι! Γάμο τον Ολυμπιακό μέσα! Παλαμάρι του Μαρκάρι είναι βαθύ! Σας πάνε σε όλους σήμερα, ε! Φτάνει, φτάνει! Κρήτη και Βαράς, Γαργανιά και Πειραιάς! Φτάνει, φτάνει! Όσοι! Φτάνει! Έτσι όχι, σας γλέντουσες σήμερα, ε! Γαβράκια! Άντε γεια, γαβράκια! Πάμε, πάμε, λίγα! Παουνιέριδες! Τι σε είπε, μωρέ, δεν πλήθηκες! Οι Γαύροι πλένονται! Οι Γαύροι πλένονται! Οι Παουνιέριδες! Καλά, εντάξει, εσύ κατά πότε κάνεις! Την κολυμπίδρα του Σιλοάμ! Πάμε να πάνε 100 ευρώ! 100 ευρώ πάγω ραμπάν! Αυτά δεν τα έχουν δει τόσο νύπρο τους οι Γαύροι! 100 ευρώ πάγω ραμπάν! Άρωμα! Αυτοί είχαν... Τι άρωμα είναι, τι άρωμα είναι αυτό! Πάγω ραμπάν! Άμα οι Γαύροι δεν ξέρουν αυτά! Οι Γαύροι δεν ξέρουν αυτά! Οι Γαύροι πέφτουν στην πυραγή και κάνουν πάλιο! Οι Μαουνιέριδες! Πέρσι βουλιάξε το πλοίο στη Σαλαμίνα! Άντε γεια σου καλά! Να μην κάνουν πάλιο και αυτοί πέρανε! Ναι, πες την πίσα! Οι Μαουνιέριδες! Σταμάτα εσύ! Και τώρα σπουλάμε! Τουρκοξίδε από αυτά σας, καμουξίδες! Πάγορα πάνε 100 ευρώ και πήρα τα λίπου. Πώς την είπε την... Πάγορα μάτω, από την κυρλάρο, με αυτά δεν ξέρουν οι Γαύροι! Αλήθεια λέει, και εγώ τέτοια έχω. Επόμενη γραμμή. Και εγώ τέτοια έχω. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια.
Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.